καθώς τρία ζευγάρια μάτια βρέθηκαν σήμερα εκεί. Τόνι Σαβεύσκη για λογαριασμό της ΑΕΚ, Γιώργος Κωστίκος και ο Λάζαρος ο Κυριλίδης από την πλευρά του Άρη παρακολούθησαν το παιχνίδι ως ουδέτερη, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, οι παρατηρητές. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Το γκολ που σημείωσε ο Αλεξίου ήταν αρκετό για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του Τρινάβου απέναντι στον Οδυσσέα Αναγέννηση Σερών και να κλείσει έτσι η χρονιά, ιδανικά για τους παίκτες και την τεχνική ηγεσία του νεοφώτης του στη Football League 2 συλλόγου. Ωστόσο, ο Τρινάβος είχε τη δυνατότητα να σημειώσει πολλά περισσότερα τέρματα, ειδικά στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με τις χαμένες ευκαιρίες να διαδέχονται η μία την άλλη. Μόλις το πρώτο λεπτό ήρθε η ευκαιρία για τον Τρινάβο και μάλιστα διπλή. Ωστόσο, Νάκας και Αλεξίου δεν μπόρεσαν να παραβιάσουν την αντίπαλη εστία και έτσι διατηρήθηκε το 0. Στο τρίτο λεπτό και πάλι ο Αλεξίου είχε την ευκαιρία να γράψει το 1-0 για τον Τρίναβο, ωστόσο την τελευταία στιγμή η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Στο 11ο λεπτό πάντως, και ενώ ο Τρίναβο συνέχισε να πιέζει, ο Καρυπίδης για τους αντιπάλους βρήκε την μπάλα εντός περιοχής με το χέρι, ωστόσο ο διαιτητής της αναμέτρησης δεν υπέδειξε κάτι, με το σύνολο του Μιχάλης Γιώγα να διαμαρτύρεται για τη συγκεκριμένη φάση. Και σαν να μην έφτανε μόνο αυτό, ο Οδυσσέας Αναγέννησης Σερών απείλησε το 27ο λεπτό μετά από συνεργασία του Μαγκανά με τον Κουρτζίδη, με την μπάλα πάντως να καταλήγει out. Οι γηπεδούχοι πάντως απάντησαν ένα λεπτό αργότερα και στο 28ο Μάγκος έπιασε το σούτ, ωστόσο η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι. Στο 44 και πάλι ο Αθανασούλης έβγαλε τη σέντρα, ο Αντωνόπουλος έπιασε το σούτ, ωστόσο η μπάλα είχε την ίδια κατάληξη. Πιο υποτονικό το δεύτερο ημίχρονο, με τον Τριανταφυλάκο πάντως στο 81ο λεπτό να παραλίγο να κάνει τη ζημιά στον Τρίναβο, αφού εκτέλεσε το φάουλ από αριστερά για να στείλει την μπάλα στο δοκάρι του Γούπου. Ευτυχώς για το σύνολο του Μιχάλης Γιώγα, στο 84 ο Τσούκαλος έβγαλε τη σέντρα από αριστερά, ο Αλεξίου έπιασε την κεφαλιά εντός περιοχής και σημείωσε έτσι το 1-0. Από εκεί και πέρα ο Μιχάλης Γιώγας κοιτά πλέον και την επόμενη χρονιά, αφού οι συζητήσεις έχουν ήδη αρχίσει με την ανανέωση της συνεργασίας του με τη διοίκηση του Τρινάβου. Παράλληλα, ο σκόρερ της αναμέτρησης Αλεξίου περιμένει και αυτό στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, με τους νεαρούς παίκτες να αποτελούν σίγουρα παρακαταθήκη για το μέλλον του συλλόγου και όχι μόνο.